το πλαίσιο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Θοδωρή Ρουσόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρουσόπουλε. Καλημέρα, κύριε Μαράκη. Καλημέρα, κύριε Καλέση. Μπορώ να κάνω σχόλια για τα θέματα που συζητήσετε μέχρι τώρα? Τα πάντα μπορείτε να κάνετε. Απλώς να απολογηθούμε λίγο, γιατί καθυστερήσαμε περίπου 10 λεπτά, αλλά είσαστε πολύ πιο έμπειρος από μένα τηλεοπτικά και ξέρετε ότι πολλές φορές δεν πέφτεις μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ειδικά τηλεοπτικά. Είμαι στην γενιά μου μεταξύ των 30 που στήσαμε το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στην Ελλάδα, το Μέγκα. Πιο νωρίς την πρώτη ιδιωτική ραδιοφωνία, τον 1984. Εύχομαι και σε εσάς, έχω ξαναβγεί στο κανάλι σας τις πρώτες και όλες ημέρες, εύχομαι και σε εσάς να πάνε όλα καλά, να είστε γεροί και δυνατοί, γιατί η ενημέρωση και δει από σοβαρά μέσα ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο πολίτης, σε εποχές που οι περισσότεροι δυστυχώς ενημερώνονται από τα social. Εγώ δεν τα ονομάζω media, τα ονομάζω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί media είναι αυτά τα οποία έχουν επαγγελματίες δημοσιογράφους όπως εσείς, που μπορούν και να διαστραβώσουν την είδηση και να μπορούν να είναι σίγουροι για αυτό που λένε. Αν μου επιτρέπετε δύο μικρά σχόλια για αυτά που είπατε, τα οποία θα δείτε ότι συνδέονται πολιτικά. Άκουσα για την, και εκείνη μόνη μου διαφωνία, για το λιγνίτι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχατε με τον κύριο Σταμπολή προηγουμένως. Απλώς εγώ διαφωνώ λίγο προς την βίαιη μετάβαση. Είναι κάτι που ξεκίνησε το 2010. Δεν θα σας κουράσω με αριθμούς για να σας πω ποιες μονάδες άρχισαν από 10 έως τώρα να κλείνουν και είχε στόχο το 2030, τα 20 χρόνια. Δεν περίμενε κανείς τον πόλεμο. Πρώτη απ' όλα θα τους περίμενε η Γερμανία, έτσι, οι οποίοι εξαρτώνται κατά μεγάλο ποσοστό, αν όχι κατά αποκλειστικότητα, για το φυσικό αέριο, από τη Ρωσία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση και είναι πληροφορία που την ξέρετε ότι κάνουμε προσπάθεια και μάλιστα πρώτη ελληνική κυβέρνηση να αποσυνδέσουμε το φυσικό αέριο από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, την τιμή δηλαδή του ενός με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και για να κλείσω τη σύντομη παρατήρησή μου, νωρίτερα είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Τριήρη για το θέμα του Μπεν Μπερνάκη. Δείτε πώς τα πράγματα ιστορικά γίνονται ανάποδα ή αντίστροφα. Το 29-30, έκθεση με την οποία ασχολήθηκε ο Μπερνάκη, όταν έγινε το κράχ, αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος Χούβερ ζήτησε από τη Γερμανία να επιστρέψει στις ΗΠΑ αμέσως όλα τα χρήματα τα οποία είχε δανείσει η Αμερική στη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να φτιάξει την οικονομία της. Τρεις καραβιές χρυσού φύγαν από τη Γερμανία και πήγαν στην Αμερική και αμέσως ο χυμαζόμενος γερμανικός λαός, ψάχνοντας να βρει φαγητό στα σκουπίδια, άρχισε να ασχολείται και να τίνει ευήκονους σε ποιους? Στις φασιστικές οργανώσεις οι οποίες ανέδειξαν τον Χίτλερ. Αυτό το λέω γιατί έχουμε το αντίστροφο τώρα. Ο πόλεμος τώρα φέρνει οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση, δεν λέω ότι ήταν αποκλειστικά οικονομική κρίση, έτσι. Αλλά πώς ο χυμαζόμενος λαός από την οικονομική ανέχεια βρέθηκε να ακούει τους λαϊκιστές φασίστες της εποχής. Είναι πολύ επίκαιρο. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, είχε ξεκινήσει και από τη διάρκεια του 2010. Από την κρίση είχαν εμφανιστεί από τότε τα πρώτα φρούτα, τα ακροδεξιά και οι... Και το βιώσαμε δυστυχώς και εμείς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το λέω, κύριε Καλέτση, γιατί έχετε δίκιο και γιατί υπάρχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης μία τάση σε ένα κόμμα ακροδεξιό φασιστικό, το οποίο δεν έχει μπει στη Βουλή, να δίδουν ψήφο εμπιστοσύνης σε τέτοιο ποσοστό που είναι πιθανό να μπει στη Βουλή. Ο λαϊκισμός είναι πολύ ευχάριστος στα αυτιά. Αλλά όταν κυβερνήσει είναι πάρα πολύ δυσάρεστος, εάν κυβερνήσει, γιατί πρώτον δεν μπορεί να τηρήσει τις υποσχέσεις που είναι ακραίες πάντοτε και δεύτερον καταπιέζει τις όποιες δημοκρατικές ελευθερίες. Ήταν λίγο μακρά εισαγωγή, αλλά νομίζω δεν η οικονομία με την πολιτική. Μου δώσατε μια πάρα πολύ, είσαστε πολύ πιο έμπειρος από μένα, είσαστε συνάδελφος καταρχάς και μετά βουλευτής. Φαντάζομαι ισχύει αυτό, έτσι δεν είναι? Εντάξει, από τότε όμως που μπήκα στην πολιτική είπα ότι δεν μπορώ να ασκήσω δημοσιογραφία γιατί δεν είμαι πια αντικειμενικός. Κατά συνέπεια, ευχαριστώ πολύ για την φρόντιση. Τιμή μου που ήμουν γράφος πολλά χρόνια, αλλά είμαι πλέον στην άλλη όχθη. Ωραία. Στην άλλη όχθη. Ωραία. Μιλήσατε για λαϊκισμό και μιλήσατε για την προσπάθεια της Ευρώπης να βρει λύση. Μήπως όμως είναι λαϊκισμός άλλου είδους και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ότι δεν μπορεί πρώτον να βρει λύση και δεύτερον, γιατί αυτό είναι εμφανές, δεν χωράει αμφιβολία ότι δεν μπορεί να βρει λύση, τουλάχιστον προς το παρόν. Και δεύτερον, ξεκινάει η Ευρωπαϊκή η Κομισιόν να μιλάει για πλαφόν και σε 24 ώρες μιλάει για διάδρομο. Αυτό δεν διάδρομο. Είναι λαϊκισμός από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες της? Δυστυχώς, παρότι είμαι ευρωπαϊστής εδώ και πολλές δεκαετίες, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι παιδάκι μαθητής να διαβάζω βιβλία ή περιοδικά ή ειδήσεις για την ΕΟΚ τότε
και γνωρίζουμε όλοι μας, γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους φτιάχτηκε αυτή η ενιαία οικονομική κοινότητα. Όταν στην κρίσιμη στιγμή της κρίσης του 9-10 η οικονομία στην Ευρώπη βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μηχανισμούς έτοιμους, κάλεσε το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Κάτι αντίστοιχο μου δίνει και τώρα ως αίσθηση και δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας ότι δυστυχώς, δεν θα το έλεγα λαϊκισμό, θα έλεγα ότι είναι απαράσκευη. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, 5 μέρες πριν τη Σύνοδο της Πράγας, αρνείται να συζητηθεί η πρόταση Μητσοτάκη, η οποία είχε γίνει δεκτή από 14 πρωθυπουργούς για το πλαφόν. Μία μέρα πριν τη Σύνοδο της Πράγας, είπε θα το συζητήσουμε. Στη Σύνοδο της Πράγας, υπόθηκε ότι σε λίγες ημέρες τον Οκτώβριο που έχουμε στις Βρυξέλλες, στην επόμενη Σύνοδο, θα συζητηθεί. Και τώρα βγαίνει το περί διαδρόμου στο οποίο αναφερθήκατε. Θέλω να πιστεύω ότι οι ηγέτες θα έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και θα ακούσουν τη φωνή της σοφροσύνης. Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αυτό και πρωτοπόρησε. Θυμηθείτε, κύριε Καλέτσια και κυρία Μαράκη, και στα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είπε να το προμηθευτούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε και καλύτερες τιμές. Πρωτοπόρησε στο Ταμείο Ανάκαμψης, που κανείς δεν περίμενε ότι θα φτιαχτεί ένα ταμείο των 800 δισεκατομμυρίων, και πρωτοπορεί και τώρα σε αυτήν την πρόταση που ελπίζω στις 20-21 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής να γίνει δεκτή. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά γιατί δεν τη γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζουμε όλοι το έργο της. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε σταθεί με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και περισσότερο γρήγορες ταχύτητες. Είναι πολλοί μήνες το θέμα για να το φτάσουμε αρχές χειμώνα να συζητηθεί. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη είναι αυτό που λέγανε κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2010, είναι μια γερμανική Ευρώπη, ή έχουμε περάσει σε μια διαφορετική Ευρώπη, γιατί περάσαμε και την πανδημία, τώρα βρισκόμαστε σε ενεργειακή κρίση, συνεχίζει η παντοκρατορία της Γερμανίας, γιατί βλέπουμε ότι στυλώνει τα πόδια, δίνει 200 δισεκατομμύρια ευρώ για να σώσει τη δική της κοινωνία. Αφήνει στο απειρόβλητο, δεν βοηθάει καθόλου, όχι στο απειρόβλητο, λάθος έκφραση, δεν βοηθάει καθόλου τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, και τώρα υπάρχει ένα γαϊτανάκι, ναι ο Σόλτς στο ευρωομόλογο, όχι ο Σόλτς στο ευρωομόλογο. Τι ακριβώς, έχετε καταλάβει εσείς τι ακριβώς θέλει να κάνει η Γερμανία με αυτή την κρίση? Είναι λίγο αλλοπρόσαλη η πολιτική έτσι όπως την περιγράφεται. Τα 200 δισεκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο ποσό βέβαια. Στα 4-3 αν θυμάμαι καλά που είναι το ΑΕΠ τους. Αλλά παραμένει ένα πολύ μεγάλο ποσό και κυρίως παραμένει να είναι ένα μήνυμα το οποίο λέει ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Δεν είναι αυτό το νόημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένει ισχυρή δύναμη οικονομικά η Γερμανία. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Αλλά πολιτικά αυτός που πρωτοπορεί πλέον στην Ευρώπη είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Και πρωτοπορεί με προτάσεις που είναι στο πλαίσιο της κοινής λογικής και του κοινού συμφέροντος. Ο γαλλογερμανικός άξονας που εγώ έζησα ως νεαρός δημοσιογράφος μεταξύ του Μιτεράν και του Κολ δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ό,τι προσπάθειες έγιναν ουσιαστικά ήταν για το Θεαθήνε. Η Γερμανία κινήθηκε σε ένα δικό της δρόμο. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση που μας αφορούσε και εμάς. Τι να το κάνω εγώ που ήρθε η κυρία Μέρκελ λίγο πριν φύγει από την καγκελαρία να πει ότι φερθήκαμε πολύ σκληρά στους Έλληνες, όταν ήταν σαφές πως αυτό που έγινε ήταν σαν να δείχνανε με το δάχτυλο έναν τεμπέλι, όπως λέγανε τότε, του Νότου, και δεν είμαστε οι μόνοι που μας δείχνανε. Ήταν και η Πορτογαλία, ήταν και η Ιταλία και κάποιος από το Βόρεια Ιρλανδία, θυμίζω. Και να λένε ότι πρέπει να επιβληθούν τόσα σκληρά μέτρα ώστε οι δίθεν τεμπέληδες να συνετιστούν. Αυτό ήταν μια πολιτική που διέλυσε καταρχάς τη συνοχή, την πολιτική συνοχή. Ήσουν σε μια πειραρία στο Μόναχο και ο Γερμανός που έπινε την πείρα του θεωρούσε ότι ο Έλληνας του παίρνει τα λεφτά. Δεν αντιλαμβανόταν ότι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στην Ελλάδα δεν ήταν σε καμία περίπτωση χαριστικά. Ήταν χρήματα που επιστρέφονται και έχουν επιστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Το ΔΝΤ, όπως ξέρετε, αποπληρώσαμε πλήρως τα χρέη μας. Και ήταν χρήματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες τα δούλεψαν. Αντιστοίχως, ένας Έλληνας που ήταν σε ένα καφενείο ή μια καφετέρια στην Ελλάδα, θεωρούσε τον Γερμανό ως τον απόλυτο καταπιεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταστρέψανε τη συνοχή, καταστρέψανε αυτό το όραμα του Ντεγκόλ και του Αντενάουερ από τη δεκαετία του 50, το οποίο είχε βοηθήσει να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που έφτασε. Και δείτε, και κλείνω το σχόλιο μου, παρότι μακρηγόρησα και σε αυτό, δείτε ποια είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Πόση σημασία της δίνει ο Ταγί Περντογάν από την Τουρκία? Σχεδόν καμία. Όταν τον πήρε ο πρόεδρος του Συμβουλίου πέρυσι, ουσιαστικά του είπε, για να του κάνει παρατηρήσεις, του είπε ο Ερντογάν, μην ασχολείσαι εσύ, ο Σαρλ Μισέλ αναφέρομαι, μην ασχολείσαι εσύ με την Ελλάδα και την Τουρκία και τους πρόσφυγες. Όταν η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Αμερική από την άλλη ως μεγάλες δυνάμεις έχουν τα αντίβαρά τους ο καθένας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να είναι χαμένη μεταξύ αποφάσεων μπρος και πίσω, όπως αυτές που αναφέρατε, ειδικά στην ενέργεια.
Η Γερμανία, ναι, παραμένει μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά νομίζω ότι σε ένα βαθμό το πολιτικό παίγνιο έχει χαθεί. Έχει αναλάβει πρωτοβουλία ο Μακρόν και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ισορροπία μπορεί να βρεθεί στις επόμενες συνόδους. Ελληνοτουρκικά, κύριε Ρουσόπουλε, το είπατε και μόνος σας. Ο Ερντογάν λειτουργεί σαν και χαγιάς στην περιοχή. Δεν ακούει κανέναν, κάνει ό,τι του έρθει στο κεφάλι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, αλλά στο εσκάτος, όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής, είδαμε και το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίζεται. Η Ευρώπη μόνο νουθεσίες. Ναι, κοιτάξτε, μπορεί σε ό,τι αφορά... να το πιστεί ο Ερντογάν μόνο με νουθεσίες και όχι με αυτό που λέει, θα το πω ευθέως, ο ΣΥΡΙΖΑ, με κυρώσεις. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με νουθεσίες. Έχετε δίκιο στην ερώτηση, η οποία, όπως υπευλήθη από εσάς, περικλείει και την απάντηση. Νομίζω αυτονόητο. Θέλω όμως να σας πω το πώς αλλάζουν τα πράγματα. Σας είπα προηγουμένως ότι μια οικονομική ανέχεια γέννησε τον φασισμό και τον πόλεμο. Τώρα, ένας πόλεμος στην Ουκρανία γεννάει μια οικονομική ανέχεια. Και γεννάει και κάτι άλλο. Περιφερειακές δυνάμεις. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ποιος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε τις προάλλες στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη. Αν αυτό είναι ο Biden, εγώ είμαι ο Ερντογάν. Προσπαθεί να παρέμβει σε περιοχές τριγύρω, προσπαθεί να τα έχει καλά και με τους μεν και με τους δε. Δεν το επιτυχάνει βέβαια. Δεν το επιτυχάνει γιατί στην Ρωσία η συμπεριφορά του μπορεί να είναι πολύ θετική προς τον Πούτιν, αλλά αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον οι δυτικές δυνάμεις το αντιλαμβάνονται. Ας πάμε λίγα χρόνια πίσω. Ιστορικά θα σας πάω σε μια σύνοδο κορυφής στην οποία ήμουν παρόνος δημοσιογράφος το 1995 στις Κάνες. Το έχω ξαναπεί το παράδειγμα δημοσίως. Τότε ο Ζακ Σιράκ αντιμετώπισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με ποταπό τρόπο, ο Παπανδρέου το κατήγγειλο ως πρωθυπουργός της Ελλάδος, λέγοντας ο Σιράκ ότι εγώ έχω 250 εκατομμύρια τουρκόφωνους σε όλη την περιοχή που είναι δυνητικά πελάτες μου για το εμπόριο το οποίο πουλάω, είτε είναι όπλα είτε είναι άλλα προϊόντα της Γαλλίας. Σήμερα η Γαλλία έχει υπογράψει σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με την Ελλάδα, σύμφωνο στο οποίο θα έρθει να σταθεί αρρωγός σε περίπτωση πολέμου από την Τουρκία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο Ερντογάν λοιπόν έχει, όπως είπατε, την λογική ενός και χαγιά, τον αναφέρατε εσείς, ή Σουλτάνου ή όπως το πούμε, έχει μία αξία. Λογική ενός ανθρώπου που δεν δέχεται την άλλη άποψη. Δείτε ότι θεωρεί πως η διαφορά Ελλάδος-Τουρκίας ή μία διαφορά που έχουμε για την υπαλλοκρηπίδα, αυτό θεωρεί ότι είναι πολλές οι διαφορές και βάζει και γκρίζες ζώνες, είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί σε διεθνή φόρα, γιατί ενοχλείται που πάει Μητσοτάκης και το λέει στον ΟΗΕ ή στο Κογκρέσο. Από την άλλη, όμως, μόνο ένα διεθνές δικαστήριο θα μπορούσε να τη λύσει, αφού ο ίδιος δεν προστρέχει σε διπλωματικό διάλογο. Έχει διαρκείς αντιφάσεις. Ή, να σας δώσω δύο παραδείγματα ακόμα που είναι ενδιαφέροντα. Εμείς μιλάμε για τα 12 μίλια και έχουμε πει ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι εκεί και όποτε θελήσουμε θα τα πάμε. Αυτός αρνείται τα 12 μίλια για την Ελλάδα, αλλά και στην Βόρεια Θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, και στην Ανατολική Μεσόγειο για τον εαυτό του, έχει ανακηρύξει τα 12 μίλια. Ή στη Λιβύη. Πηγαίνει στη Λιβύη και υπογράφει ένα παράνομο σύμφωνο για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές που δεν έχουν ασχοληθεί μετά τη Λιβύη. Στη Λιβύη έχουμε δύο κυβερνήσεις, δύο πρωθυπουργούς, είναι άλλο στην Τρίπολη, άλλο στη Σύρτη. Έχουμε άλλη άποψη στην κυβέρνηση και άλλη άποψη στη Βουλή σε σχέση με αυτό το περίφημο μνημόνιο ή πρωτόκολλο που υπογράφηκε. Και έχουμε και τον Υπουργό Πετρελαίου που ήταν αρμόδιος να υπογράψει να παραιτείται, θεωρώντας ότι είναι εντελώς παράνομο γιατί η κυβέρνηση αυτή έχει εκμετρήσει το ΖΙΜ και δεν μπορεί να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες. Η Αμερική τους κατήγγειλε, η Γαλλία τους κατήγγειλε και το καθεξής. Ο Ερντογάν ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει πρώτον ότι είναι περιφερειακή δύναμη ισχυρή που πρέπει να την υπολογίζουν και δεύτερον, περμάρε περτέρα, προσπαθεί να πιέσει τις ΗΠΑ να γίνουν συνομιλητής του, γιατί οι ΗΠΑ το τελευταίο χρόνο, από τότε που του κόψαν τα προγράμματα για τα F-35, από τότε που δεν περνάει τίποτα από το Μενέντες και από τότε που έχει καταγγελθεί από το State Department για δικτατορικές συμπεριφορές και αλλοπρόσαλες συμπεριφορές, δεν έχει συνομιλητή. Χάνει δηλαδή στο πρεστίζ του με το ότι δεν του μιλάνε οι θύνοντες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί δεν κάνουμε παράδειγματος χάρη επέκταση των ναυτικών μιλίων νοτίως της Κρήτης? Κοιτάξτε, εμείς κάναμε την επέκταση, όπως ξέρετε, σε συμφωνία. Έχουμε κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η συμφωνία που κάναμε με την Ιταλία και ορίσαμε την ΑΟΣ. Από την πλευρά αυτό. Δεν απασχολεί τους Τούρκους αυτό. Κάθε πράγμα στο καιρό του. Γιατί αυτό δείχνει και μία πρόθεση και μία απόφαση και μία βούληση για το μέλλον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που υπογράψαμε με την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και υπογράφουμε συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες. Με την Αλβανία θα είχαμε υπογράψει πολλά χρόνια πριν. Οι Αλβανοί την τελευταία στιγμή υποχώρησαν. Θα πάμε στα διεθνή φόρα για να βρούμε τις διαφορές μας για να λύσουμε εκεί το ζήτημα. Και μένει αυτό το οποίο αναφέρατε. Έχει αναφερθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών κάποια στιγμή στη Βουλή. Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει τα σχέδιά της. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν είμαι στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι σκέψεις του Πρωθυπουργού, αλλά υποθέτω ότι με βάση τις κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θα οδηγηθούμε εκεί που πρέπει να οδηγηθούμε, περικλείοντας και ενισχύοντας τα σύνορά μας. Τα κυριαρχικά μας σύνορα. Μήπως ακολουθούμε τα βήματα της Τουρκίας και δεν πάμε ένα βήμα μπροστά εμείς νωρίτερα? Αυτή είναι ο βασικός φόβος πολλών. Ωραία. Θα κάνω όχι ερώτηση, ρητορική θα είναι η ερώτηση, κύριε Καλέτσια. Αλήθεια, στο διεθνή χώρο πλέον, ποιος είναι ο έγκυρος συνομιλητής, ο Ερντογάν ή ο Μητσοτάκης, η Τουρκία ή η Ελλάδα? Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι με αυτή την σόφρονα πολιτική που ακολουθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που έχουν ακολουθήσει και προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά σήμερα με πολύ πιο έντονο και σαφή τρόπο, αντιλαμβάνονται οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπόλοιποι, ποιος έχει σόφρονα πολιτική. Τι έγινε στον Εύρο, προσπάθησε να εισβάλλει χρησιμοποιώντας ανθρώπους ως όπλα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ποιοι πήγαν εκεί, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου τότε και πρόεδρος της Κομισιόν. Είδαν από κοντά ότι έγινε απόπειρα εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αντελήφθησαν ποια είναι η πολιτική του Ερντογάν. Πριν από λίγες ημέρες, ενώ υπάρχουν 8 και 10 μποφόρ στο Αιγαίο, στέλνουν 3 βάρκες, άνθρωποι θαλασσοπνίγονται. Γιατί το κάνει? Για να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο κατήγγειλε στο συμβούλιο του ΟΗΕ, ότι δήθεν η Ελλάδα πνίγει τους πρόσφυγες. Όταν είναι σαφές πως οι ίδιοι ενισχύουν τους λαθρέμπορους ψυχών, τους βοηθούν και στην κρίσιμη στιγμή τους χρησιμοποιούν σαν όπλα. Άρα λοιπόν έχει σημασία το να δημιουργήσει το διεθνές πεδίο σχέσεις τέτοιες που να αντιλαμβάνονται. Μιας και αναφερθήκατε στην ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξελέγην, είχα την τιμή να εκλεγώ τον περασμένο Ιανουάριο από 46 χώρες, από πάνω από 300 βουλευτές από όλες αυτές τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι και προσωπική τιμή και τιμή για τη χώρα μας. Πριν από 2 εβδομάδες στην Αθήνα, για πρώτη φορά, είχα καλέσει και συνεδρίαση η Επιτροπή με 75 βουλευτές από 46 χώρες. Άκουσαν τα επιχειρήματα που δώσαμε, είτε ήταν ο Νότης Μηταράκης, είτε άλλοι οι οποίοι μίλησαν, εμπειρογνώμονες ή ακόμα και μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τα θέματα της μετανάστευσης και των προσφύγων και το πώς διαχειρίζεται αυτούς τους ανθρώπους η Τουρκία. Τι θέλω να σας πω με πολλά λόγια για να το κάνω πιο σύντομο, το συμπέρασμά μου, ότι έχει μεγάλη σημασία στη διεθνή πολιτική σκηνή να μπορείς να έχεις επιχείρημα ισχυρό και τρόπο να τα λες. Και όχι το σουλτανικό ή και χαγιά τρόπο που αναφερθήκατε προηγουμένως επιτυχημένα. Κύριε Ρουσόπουλε, πολλά ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ήταν πολύ διαφορετικά. Ευχαριστώ κύριε Καλέτση, ευχαριστώ κύριε Μαράκη. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα.